αναμένα όλα τα ρούχα κάτω, τα πράγματα. Όλο το σπίτι είναι έτσι όπως βλέπετε, το δωμάτιο των κοριτσιών, όλα τα έχουν κάνει ρημαδιό. Μαζί με τη σύζυγό του, ο Γιώργος Μπάρδας, πήγαν τα παιδιά του στο φροντιστήριο, λίγα μέτρα από το σπίτι τους. Μέχρι να γυρίσουν, οι διαρρήκτες κατάφεραν να μπουν μέσα, κόβοντας αυτά τα σιδερένια κάγκελα. Αυτό έγινε απόγευμα, έτσι. Απόγευμα, τις 6 μέχρι τις 7.30. Άνοιξαν ντουλάπες, άδειασαν συρτάρια, έκαναν άνω κάτω ακόμη και το παιδικό δωμάτιο, ψάχνοντας να βρουν ό,τι πολύτιμο υπήρχε. 3 χτυπήματα σε 3 μέρες μόνο εδώ, σε αυτή τη συγκεκριμένη γειτονιά της Παλίνης. Οι κάτοικοι διαμαρτύρονται, καθώς όπως λένε, μετά την απομάκρυνση του αστυνομικού τμήματος από τη γειτονιά τους, τα κρούσματα ληστείων και διαρρήξεων στην περιοχή έχουν αυξηθεί. Εκτός από την Παλίνη, μεγάλη αύξηση στις διαρρήξεις καταγράφεται και στην περιοχή του Παπάγου, όπου επίσης το αστυνομικό τμήμα έκλεισε και μεταφέρθηκε στο χολαργό. Έχω κατάστημα εδώ, μένω απέναντι το σπίτι μου. Εγώ εδώ απέναντι με ληστεύανε. Δεν αφήσαν τίποτα. Ό,τι τη μαφλή είχαμε και 2.500 που ήταν για τα τρέχοντα νίκια, αφού το κάνανε φιλοφτερό μέχρι τα μπουφάν γυρίσαν τις τσέπες για να δούμε τι θα βρουν. Οι διαρρήξεις είναι καθημερινό φαινόμενο εδώ στην περιοχή του Παπάγου, όπως μας λένε οι κάτοικοι. Οι κλέφτες βάζουν στο στόχαστρό τους κυρίως μονοκατοικίες, που δεν έχουν συνεγερμό και κάμερα ασφαλείας. Παρακολουθούν πότε θα φύγουν οι ιδιοκτήτες και χτυπούν μέρα μεσημέρι. Μέρα μεσημέρι, μέρα Παρασκευή, από τις 11 έως τις 2, όταν γυρίσαμε στο σπίτι, βρήκαμε το σπίτι καταστραμμένο τελείως. Δεν έχει μείνει κανείς που να μην τον έχουν κλέψει. Εσάς σας χτύπησαν δύο φορές? Δύο φορές. Δύο ντερέκια μέχρι εκεί πάνω. Μπουκάρανα μέσα, τη δέσανε στην καρέκλα, λιποθύμηση.